Λοιπόν, και πάμε σιγά σιγά στην τηλεφωνική μας συνομιλία. Ο κύριος Νάνος πρέπει να είναι μαζί μας, ο φίλος Βαγγέλης. Καλημέρα. Καλημέρα, Χρήστο, να σταματήσω κι εγώ. Ναι. Σε πετυχαίνουμε στο δρόμο, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά, οπότε ναι. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, Βαγγέλη, έχουμε την πανεργατική απεργία αύριο που έχει προκηρυχθεί και από την ΓΕΣΕ. Βέβαια, είχαμε καιρό να δούμε προκήρυξη απεργίας από τους ηθήνοντες έτσι, της πλειοψηφίας στην Γενική Συνομοσπονδία Ελλάδας. Παρ' όλα αυτά, διακρίνω ένα κλίμα που παραπέμπει σε μια μαζική συμμετοχή. Δεν ξέρω, για πες μας κι εσύ. Κοιτάξτε, Χρήστο, πρώτα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για, για την ευκαιρία που δίνεις να διατυπώσουμε τη γνώμη μας. Φαίνεται, έχει γίνει μια σοβαρή δουλειά, με την έννοια, ας πούμε, ότι σε σχέση με άλλες φορές έχουν συνδυάσει σωματεία. Φαίνεται ότι θα έχει μια κάποια συμμετοχή η αυριανή απεργία μετά από ένα χρονικό διάστημα νηνεμίας από τη μεριά της ΓΕΣΕ. Όχι ότι αυτή η προκήρυξη απεργίας 9 Νοέμβρη από τις 10 Σεπτέμβρη έχει να κάνει με το αγωνιστικό τους φρόνημα, αλλά έχει να κάνει περισσότερο, ας πούμε, στο ότι πρέπει να ρίξει μια ντουφικιά για να δικαιολογήσει και την ύπαρξή της. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να απεργήσουν ή δεν πρέπει να βγουν στον δρόμο, και ίσα ίσα πρέπει να πάρουν τα σωματεία και τους αγώνες στα χέρια τους, να απομονώσουν τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία, η οποία και εμπόδιο μπαίνει, αλλά και συνεννοεί, ας πούμε, στην κυρίαρχη πολιτική. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Αυτό δεν είναι... Αλλά καλό είναι να μην ασχοληθούμε τώρα με αυτό. Mm-hmm. Σημασία έχει αυτό που πρέπει να δούμε, ότι η αυριανή απεργία πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μπορέσει να αποσταθεροποιήσει, να επηρεάσει πολιτικές εξελίξεις, να διαμορφώσει όρους για να υπάρξει κλιμάκωση το επόμενο χρονικό διάστημα, για να ανατραπεί αυτή η καθημερινότητα η οποία ζούμε. Την οποία, άμα αρχίσω και την περιγράφω, φαντάζομαι θα είμαι πάρα πολύ κουραστικός. Δεν χρειάζεται να πούμε στον κόσμο, καταλαβαίνει ο κόσμος ότι το ρεύμα έχει αυξηθεί 300%, ότι το αλεύρι έχει πάρει 80%, ότι οι πατάτες έχουν πάρει 40%, ότι το ψωμί έχει πάρει 25-30%. Και την ίδια χρονική στιγμή, ας πούμε, που απειλούνται και κατοικίες με πληστηριασμό το 2022 και με 10 χρόνια παγωμένους τους μισθούς και τις συντάξεις, καταλαβαίνουμε ότι δημιουργείται ένα ακρηκτικό μείγμα σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων και της εργατικής τάξης, το οποίο δεν πάει. Πρέπει επιτέλους να βγει η εργατική τάξη στον δρόμο, να πει ότι δεν πάει άλλο, αλλά πρέπει να πάει αλλιώς. Δηλαδή τα κέρδη, ας πούμε, των ελληνικών πετρελαίων που έχουν φτάσει στα 670%, της Motorola, του Βαρδινογιάννη, έχει πάει 370%, ο Μυτιλινέως 116% και 152 εισηγμένες επιχειρήσεις και εταιρείες στο χρηματιστήριο, μόνο το πρώτο εξάμεινο του 2022 είχαν καθαρά κέρδη 5,4 δις από 2 δις πέρσι. Καταλαβαίνετε ότι πλούτος υπάρχει. Και το πρόβλημα το μεγάλο είναι η μοιρασιά. Άρα πρέπει να υπάρξει αγώνας, πρέπει να υπάρξει οργανωμένος ξεσηκωμός, να ανατραπούν οι σχετισμοί κερδών μισθών υπέρ των μισθών και όχι υπέρ των κερδών, και να απολαύσουν τον πλούτο αυτό που το παράγουν. Άρα με αυτό το κριτήριο και όχι με τα όρια της εθνικής οικονομίας και του Σύμφωνου Σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εργατική τάξη και τα λαϊκά στράματα πρέπει να διαμορφώσουν πρόγραμμα πάλης και ρήξης και ανατροπής αυτής της πολιτικής, να μην περιμένουν το μεσία που θα έρθει μέσω της κοινοβουλευτικής αναμονής που καλλιεργούν όλοι με έναν ιδιόμορφο και ιδιότυπο τρόπο, να μην περιμένουν ότι μια κυβέρνηση μπορεί να αποσταθεροποιηθεί, να πέσει από τις ενδοαστικές αντιθέσεις και τη σαπίλα των παρακολουθήσεων και των αντιπαραθέσεων μεταξύ τους που ζούμε τις τελευταίες μέρες και εβδομάδες, και όσον αφορά το ζήτημα των παρακολουθήσεων και όλα αυτά τα οποία ανοίξανε τάχατες με το ζήτημα, ας πούμε, της αντιπαράθεσης με Μαρινάκη Μητσοτάκη. Η εργατική τάξη δεν χρειάζεται τέτοιους μεσίες. Δεν τους έχει ανάγκη, να πάρει την υπόθεση στα χέρια της, να βγει στον δρόμο αύριο, να αμφισβητήσει αυτή την πολιτική, να διεκδικήσει το δίκαιό της και να πιέσει να κλιμακωθεί η κινητοποίηση και ο αγώνας. Μάλιστα. Είδαμε τις τελευταίες ώρες καλέσματα για την πόλη της Πρέβεζας και από το Σωματείο στον Τουρισμό και στον Επισητισμό στην περιοχή της Πάργας. Είδαμε και την ανακοίνωση του Σωματείου των Εργαζομένων ΣΑΚΤΕΛ. Το ραντεβού της συνέλευσης επίσης Εργαζομένων Ανέργων Πρέβεζας είναι αύριο, Βαγγέλη. Γιατί ώρα, πες μας και το μέρος. Κοιτάξτε, Χρήστο, έγινε μια μεγάλη
μεγάλη σύσκεψη με πρωτοβουλία του Νομαρχιακού Παρατήματος στη Σαδεδή, mm-hmm. στην οποία είχαν καλεστεί όλα τα σωματεία και το εργατικό κέντρο Πρέβεζες, το οποίο δεν παρευρέθηκε σε αυτή τη σύσκεψη. Mm-hmm. Ένας μεγάλος αριθμός σωματείων για πρώτη φορά, να στο πω χοντροκομμένα, μοιράσαμε τις αποστάσεις. Δηλαδή, αυτονοτέα εμείς πήγαμε στα παλιά ΚΤΕΛ και οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ από τον φόρο πήγαν και αυτοί στα παλιά ΚΤΕΛ. Μοιράζουμε ουσιαστικά την απόσταση, αυτό είναι εντελώς συμβολικό που λέω, αλλά έχει τη σημασία του. Mm-hmm. Υπάρχει δηλαδή αναγκαιότητα κοινής δράσης σωματείων και συνδικάτων, με κριτήρια φυσικά και σεβόμενοι ας πούμε την αυτοτέλεια του κάθε σωματείου και του κάθε συνδικάτου, αλλά να έχει ένα ξεκάθαρο προσανατολισμό ενάντια στην κυβερνητική πολιτική και στον εργοδοτικό κυβερνητικό προσανατολισμό, συνδικαλισμό, να έχει μια τέτοια, μια τέτοια κατεύθυνση ας πούμε, και να δώσουμε από κοινού ας πούμε τον αγώνα το επόμενο χρονικό διάστημα. Άρα 10.30 είναι το ραντεβού στα παλιά ΚΤΕΛ των συνδικάτων και των σωματείων. Εμείς ως συντονισμός καλούμε 9.30 ώρα στην εφορία ως προσυγκέντρωση. Καταλαβαίνετε ότι είναι και συμβολικός ο χώρος, με την έννοια ότι να στείλουμε και ένα μήνυμα ενάντια στη συνεχόμενη φορολογιστία του λαού και να βάλουμε ας πούμε το ζήτημα της, της κλιμάκωσης ας πούμε, του αγώνα ενάντια στην κυβερνητική πολιτική αλλά και στη συνένεση των πολιτικών δυνάμεων σε αυτή. Μάλιστα. Πώς μπορεί να, τελευταίο ερώτημα, πώς μπορεί να κλιμακωθεί αυτή η αντεπίθεση από πλευράς εργαζομένων προς τις πολιτικές οι οποίες βάλουν και το εισόδημα, αλλά νομίζω ότι συμπιέζουν ουσιαστικά τις ίδιες τις ζωές των συνανθρώπων μας. Πρέπει να μπει αρχές Δεκέμβρη νέα 24 ώρα απεργία. Πρέπει αρχές Δεκέμβρη να μπει νέα 24 ώρα απεργία και όχι μόνο 24 ώρα απεργία των εργαζομένων. Πρέπει να μπει και 24 ώρα απεργία και των μικρομεσαίων στρωμάτων και των νέων επιστημών και της νεολαίας ας πούμε της περιπλανόμενης η οποία δουλεύει για ένα κομμάτι ψωμί που πνίγονται τα μαγαζιά ας πούμε από τους λογαριασμούς του ρεύματος ας πούμε και θα πνιγούν φυσικά και από, από τη θέρμανση και τα πετρέλαια. Νομίζω ότι δεν υπάρχει γυρισμός. Δεν υπάρχει γυρισμός, δηλαδή πρέπει να πάμε και να πιεστεί η κατάσταση τέτοια ώστε να μην πάνε πάλι και μας πούνε ελάτε να κάνουμε ένα απογευματινό συλλαλητήριο στην ψήφιση του προϋπολογισμού αντίο χαίρετε και ελάτε το Γενάρη Φλεβάρι να φτιάξουμε ψηφοδέλτια για να ζητήσουμε την ψήφη του κόσμου για να του αλλάξουμε τη ζωή. Πρέπει η εργατική τάξη και ο λαός να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους. Αυτοί πρέπει να αποσταθεροποιήσουν την κυβέρνηση και την πολιτική της. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος για να ανοίξουν εξελίξεις φιλολαϊκές προς όφελος ας πούμε των εργαζομένων. Μάλιστα, σαφής. Άρα πρέπει να μπει νέα απεργία. Πρέπει να μπει νέα απεργία το Δεκέμβριο. Σαφής. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε θερμά για την παρέμβασή σου και για το κάλεσμα αύριο στην γενική απεργία τον Τετάρτη αύριο 9 του Νοέμβρη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και εγώ Χρήστο, με ευχαριστώ πολύ. Ήταν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ο Βαγγέλης Νάνος, μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Πρέβεζας, γεωπόνος, ιδιωτικός υπάλληλος.